Δύο μήνες αργότερα βρέθηκα με ένα από τα ίδια αεροπλάνα στο Ραμστάιν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της τότε Δυτικής Γερμανίας, της Κεντρικής Ευρώπης, η καρδιά θα λέγαμε της αεροπορικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχαν και Αμερικανοί πιλότοι και μάλιστα ήρωες του ΒΕΗ, πολεμιστές του Βιετνάμ. Ένας λοιπόν από αυτούς κάθισε προσοχή μπροστά μου, με χαιρέτησε, ξέρετε, αυτοί χαιρετάνε και χωρίς καπέλο. Είμαστε με τις φόρμες εξάλλου. Και μου λέει, Major, congratulations, συγχαρητήρια, λέει, επισμηναγέ. Εγώ, λέει, δεν θα έκανα με αυτά τα αεροπλάνα αυτή την αποστολή και θα είχα λόγους, λέει, να δικαιολογηθώ και στον εαυτό μου και στα παιδιά μου και στην Αμερικανική αεροπορία. Τον κοίταξα και είδα στο πέτο του 24 καταρρύψεις στο Βιετνάμ. Να σας λέει πιλότος προς πιλότο αυτά τα πράγματα, νιώθετε υπερηφάνεια. Και τον ευχαριστώ που είπε αυτά τα καλά λόγια, όχι για μένα, αλλά για τους Έλληνες αεροπόρους.